Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία γραμμική απεικόνηση F το μέλλον στο μέλλον. Η γραμμική αυτή απεικόνηση μπορεί να μην είναι ούτε ένα προς ένα, ούτε επί. Επομένως, θέλουμε να κάνουμε το εξής, ότι γνωρίζουμε ότι η F είναι ένα προς ένα, εάν και μόνο εάν, ο πυρήνας της F είναι ο μηδενικός πυρήνας. Αυτό το έχουμε στις σημειώσεις και είναι γνωστό. Επίσης, ότι η F είναι επί, η F είναι γραμμική απεικόνηση, έτσι. Εάν και μόνο εάν, ο ύμνας είναι όλος ο δεύτερος χώρος. Η εικόνα είναι όλος ο δεύτερος χώρος. Φανταστείτε λοιπόν τη γραμμική απεικόνηση από το V1 στο V2, η οποία μπορεί να μην είναι ούτε ένα προς ένα, ούτε επί. Επομένως, θα πρέπει, αν βρούμε κατά έναν τρόπο να βγάλουμε τον πυρήνα, αυτό που χαλάει το ένα προς ένα, τότε η καινούργια συνάντηση που θα γίνει θα είναι γραμμική. Και αν επίσης, αντί να είμαστε στον διαδεισμοτικό χώρο V2, περιοριστούμε στην εικόνα, τότε η συνάντηση θα είναι επί. Επομένως, με βάση αυτής της ιδέας, κάνουμε το εξής. Έχουμε στην γραμμή μας λοιπόν ότι θέλουμε να απομονώσουμε κατά κάποιο τρόπο τον πυρήνα. Επομένως, ο διανυσματικός χώρος είναι αυτός ο V1. Ο πυρήνας, όπως ξέρουμε από το μάθημα, είναι ένας υπόχωρος του V1. Ο υπόχωρος του V1 έχει μία βάση. Α1, α2, α κάτω. Η βάση του πυρήνα. Η βάση όμως του πυρήνα είναι κάποια διανύσματα, κάποια κάπα το πλήθος διανύσματα του ΒΕΕΝ, γαλλικά ανεξάρτητα. Σύμφωνα με το θεώρημα επέκτασης, μπορούμε να πούμε ότι το α1 α2, α κάπα, α κάπα και 1, έως α μη, είναι βάση του γ. Δείτε τώρα ότι όλη αυτή είναι μια βάση του μεγάλου χώρου, αυτό είναι βάση του πυρήνα, και αυτό είναι μια βάση του υπόλοιπου, του συμπληρώματος του χώρου. Επομένως, εμείς μπορούμε να κάνουμε το εξής, να πάρουμε τη γραμμική απεικόνηση και να πάρουμε τον περιορισμό στον διανυσματικό υπόχωρο που παράγεται από εδώ. Ας το ονομάσουμε αυτό β κεφαλαίο. Έτσι, τον περιορισμό στο β κεφαλαίο, από το β, στην εικόνα. Δηλαδή, τι κάνουμε. Αφενός μεν βγάλαμε έξω τον πυρήνα, διότι θεωρήσαμε τον περιορισμό της γραμμικής απεικόνησης στον υπόχρονο που παράγεται από τα υπόλοιπα διανύσματα και περιορίσαμε και το πεδίο τιμών στον υπόχρονο δηλαδή. Τότε είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι η F, ο περιορισμός αυτός είναι ισομορφισμός, δηλαδή είναι ένα προς ένα και επί, και αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τα θεωρήματα που έχουμε μάθει, ότι η διάσταση του β, η διάσταση λοιπόν του β, είναι ίση με τη διάσταση της εικόνας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η διάσταση του β, άμα δούμε καλά εδώ πέρα την κατασκευή, θα είναι η διάσταση ολόκληρου του χώρου πλην τη διάσταση του πυρήνα, η οποία ισούται με τη διάσταση της εικόνας.
κρατήστε καλά αυτή τη σχέση, ότι σε οποιαδήποτε γραμμική αποκόνηση, η διάσταση του πυρήνα και η διάσταση της εικόνας ήταν τη διάσταση του πρώτου κόρου. Και ποιοτικά μπορούμε να πούμε ότι όσο μεγαλώνει ο πυρήνας, αυτό σημαίνει ότι όλο και πιο πολλά διανύσματα, στοιχεία του πρώτου κόρου πηγαίνουν στο ίδιο, άρα τόσο μικραίνει το σύνολο εικόνων. Και αντίστοιχα, όσο μικραίνει, όσο μεγαλώνει το σύνολο εικόνων, τόσο πιο κοντά, τόσο πιο μικραίνει ο πυρήνας, επομένως τόσο πιο κοντά πάει στο 1:1 η γραμμική απεικόνηση. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική σχέση, η οποία χρησιμοποιείται και στις ασκήσεις.